Γεια σας, Άρης εδώ από τις μικρές διαδρομές. Οι μικρές διαδρομές σήμερα βρίσκονται στον Άγιο Κωνσταντίνου Σάμου. Καλό ταξίδι! Μπροστά μας βλέπετε το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Κωνσταντίνου. Άγιος Κωνσταντίνος Σάμου, χωριό της Βόρειας Σάμου, 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σάμου και 37 χιλιόμετρα από το χωριό Χώρα, που είναι η έδρα των μικρών διαδρομών. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Νέα Χερσαία Ζώνη. Εδώ βρίσκονται διάσπαρτα τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα καφενεία και κάθε τι που μπορεί να απολαύσει ένας επισκέπτης της Σάμου. Φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube Μικρές Διαδρομές Σάμου, να πατάτε την κόκκινη λέξη εγγραφή και το καμπανάκι με την ειδοποίηση όλα, για να μην χάνετε κανένα μέρος της αγαπημένης σας σειράς. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ένα μέρος από τα λίγα μέρη της Ελλάδας που δεν έχει κεντρική πλατεία με τα καφενεία γύρω-γύρω και τον πλάτανο στη μέση. Αυτό που θα ήθελα να σας τονίσω πλέον είναι ότι αυτή η εκπομπή είναι η δική σας εκπομπή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μου δείχνετε. Μπροστά μας και στα αριστερά είναι η περιοχή Πλατανάκια, που παλιά υπήρχαν εστιατόρια και γινόταν πάρα πολύ μεγάλα πανηγύρια. Το πώς δημιουργήθηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν είναι απόλυτα γνωστό, με ακρίβεια από ιστορικούς που έχουν γράψει για τη Σάμο. Φαίνεται όμως ότι κατοικήθηκε προς το τέλος του 1800 μαζί με τους άλλους οικισμούς των γύρω περιοχών, με εξάπλωση των Βουρλιωτών. Οι Βουρλιώτες επιβεβαιωμένα ήταν το μόνο κατοικημένο μέρος από το 1700 τεκμηριωμένα από τον Ιωσήφ Γιώργη Ρίνη, με γραπτά του από το 1670. Σήμερα η οικονομία του Αγίου Κωνσταντίνου βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και στην αμπελοκαλλιέργεια και γενικά στη γεωργία. Πηγαίνοντας προς τον τελικό προορισμό μου, θα σας πω μία μικρή ιστορία που θυμήθηκα και μου ξύπνησε έντονα συναισθήματα. Όταν ήμουν μικρός, 19 χρονών περίπου, 9-10 χρονών περίπου, ερχόμασταν στην κατασκήνωση του Αγίου Κωνσταντίνου. Εδώ είχα ζήσει και τον πρώτο μου πλατωνικό έρωτα, μια κοπέλα που δεν θα αναφέρω το όνομά της, που είχαμε περάσει πάρα πολύ όμορφα, που πηγαίναμε εκδρομές όλοι μαζί για να κάνουμε μπάνιο στα αυλάκια, και υπήρχε ο πρώτος μου πλατωνικός έρωτας που με έκανε να κοκκινίζω. Ένα πανέμορφο μέρος που θα εκπλήξει κάθε επισκέπτη.
κάθε χωριό είχε τη σταφυλοδόχο του που γινόταν η συγκομιδή των σταφυλιών από την Ένωση με φορτηγά δημοσίας χρήσεως. Εδώ κάποτε στηνόντανε σκηνές και κατασκηνώναμε και περνάγαμε ανέμελα παιδικά χρόνια. Από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, Σάμου, Άρης Κωνσταντάρας για τις μικρές διαδρομές. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που για άλλη μία φορά με παρακολουθήσατε.